βάσαμε τη σελίδα 937 από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το ΔΕΛΤΑ κεφάλαιο. ΔΕΛΤΑ κεφάλαιο, τέσσερα κεφάλαιο, σελίδα 937. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάνουν και βαφτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς δεν εβαφτίζε, αλλά οι μαθητέ αυτού αφήκεν την Ιουδαία και απήλθεν στη Γαλιλαία έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν η πόλη της Σαμαρίας λεγόμενη Σιχάρ, πλησίον του Αγρού, τον οποίον έδωκε ο Ιακώβις στον Ιωσήφ αυτού, ή το δε εκεί η πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της σε κάθετο ούτως εις την πηγή. Η ώρα το περίπου έκτη, δώδεκα δηλαδή το μεσημέρι. «Έρχεται η γυνή της εκ της Σαμαρίας για να Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς «Δώσ' μου να πείω, διότι μαθηταί αυτού είχαν υπάγει στην πόλη για να αγοράσω τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή η Σαμαρίτης «Πώς Ιουδαίος όν ζητείς να πεις παρεμού, ή της είμαι γυνή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσε οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και τη συνολέγωνση μου να πείω, σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε συνδέωση ή δορσών. Λέγει λοιπόν, λοιπόν, προς αυτήν η γινή, αυτή αυτην η γυνή. άντλημα έχεις και το φρέα είναι βαθύ. Πότε λοιπόν έχεις ή δορσών, μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός Σιμών Ιακώβ, ως τις έδωκε η εμάς το φρέαρ και αυτός έπιενε εξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πάσος στη πίνει εκ του ύδατος τούτου, που δίνει ο Ιακώβ, θέλει διψήσει πάλιν. Ως τη πει όμως εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψίσει στον αιώνα. Αλλά το είδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν θέλει γίνει «Εν αυτό πηγή είδατος, η ζωή είναι Λέγει προς Αυτόν η γυνή «Κύριε, τόσο μην τούτο το είδωρ, για να μην διψώ, για να έρχομαι εδώ να αντλώ». Λέγει προς Αυτόν Ιησούς «Είπαγε, κάλεσον τον άντρα σου και έλθε εδώ». Απεκρίθη γυνή και είπε «Δεν έχω άντρα» λέγει προς αυτόν Ιησούς, «Καλώς είπας ότι δεν έχω άντρα, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίο έχει τώρα δεν είναι ανήρ τούτον αληθώς είπας». Λέγει προς αυτόν η γυνή «Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης». Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσκύνησαν και εσείς λέγετε ότι εν Ιερουσαλήμ είναι ο τόπο όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Γίνε ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνή τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξέβρετε. εμείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίο εξεύρωμεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότι οι αληθινή προσκυνητέ θέλουν προσκυνήσει τον στον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τιού του ζητεί τους προσκυνούντας Αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και προσκύνονται σε Αυτόν εμπνεύματι και αληθεία. Πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς Αυτόν η γενή. Εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει Εκείνος θέλει αναγγείληση μας πάντα. Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο λαλώνσι. Και πάνω στο το ήλθον οι μαθητέ και θαύμασαν ότι ελάλη με τη γυναικό. Σου δεις όμως είπε τι ζητήσει, τι λαλείς με τα Αφήκε λοιπόν η γηνή την ιδρία αυτή και πήγαινε στην πόλη και λέγει προ του ανθρώπου: Έρθετε να είδετε άνθρωπον ω τη μη είπεν πάντα όσα έπραξα, μήπω ούτω είναι ο Χριστό. Εξήλθον λοιπόν εκ τη πόλη και ήρχοντο προ αυτόν. Εν δε το μεταξύ, οι μαθητέ παρεκάλουν αυτόν λέγοντα: Δραβή φάγε. Ο Δε είπε προ αυτού: Εγώ έχω φαγητό να φάγω το οποίο εσεί δεν εξεύρετε. Έλεγαν λοιπόν οι μαθητέ προ αλλήλου: Μήπω τι έφερε προ αυτόν να φάγει λέγει προς αυτούς ο Ιησούς. Το εμόν φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πέψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι τόσε τέσσερις μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται. Ιδού σας λέγω ψάσα τους οφθαλμούς σας και ιδέτε. Τα χωράφια είναι ήδη λευκά προς θερισμόν και ο θερίζων λαμβάνει μισθών και συνάγει καρπών η ζωή μου, ο μου πύρον και ο θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγο ότι άλλο είναι ο Σπύρον, άλλο είναι ο Θερίζων. Εγώ σα απέστειλα να θερίζετε εκείνο το οποίο εσεί δεν εκοπιάσατε, άλλοι εκοπίασαν και εσεί εισήλθετε στον κόπο αυτόν. Εξεκίνησδε δε τη πόλεω. Πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν ει αυτόν, πια των λόγων τη γυναικώ μαρτυρούση, ότι μη είπαν πάντα όσα έπραξα. Καθώ λοιπόν ήρθαν προ αυτόν οι Σαμαρίτε, παρεκάλλουν αυτόν να μείνει παραυτή και έμεινε εκεί δύο ημέρας και πολύ πλειότεροι επίστευσαν δια το λόγον αυτού. Και προς τη γυναίκα έλεγον ότι δεν πιστεύουν πλέον δια το λόγον σου. Επειδή εμείς ακούσαμε και γνωρίσαμε ότι ούτω είναι ο αληθινός, ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Σιχάρ. Μία πόλη σε ένα χωριό στη Σαμάρια ιδιαίτερο. Μοναδικό θα έλεγα. Εκ των κατοίκων αυτής. Δεν είναι σαν τα Γάδαρα, παραδείγματος χάρη, όπου εκεί οι άνθρωποι ήταν ποιμένες γουρνιών και εκεί υπήρχαν και ο δαιμονισμένος και όταν τον ελευθέρωσε ο Θεός του λέει φύγε, βλέπετε υπάρχει μία πόλης και άλλη πόλης. Μια ομάδα ανθρώπων και μία άλλη ομάδα ανθρώπων. Εκεί στη Σιχάρ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διψάνε. Έχουν ερωτήματα. Καλά κάνουμε και λατρεύουμε τον Κύριο εδώ, όπως μας είπε ο Ιακώβ ο πατέρας μας. Ή θα έπρεπε να λατρεύουμε και εμείς τα Ιεροσόλυμα όπως οι Ιουδαίοι. Αλλά έχουν και άλλα ερωτήματα. Ξέρουμε ότι έρχεται ο Μεσσίας. Αυτός θα μας διδάξει τα πάντα. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και μια γυναίκα η πλέον αμαρτωλή. Πέντε άνδρες είχε λάβει και αυτός τον οποίο είχε δεν ήταν δικός της, ήταν σε πορνεία. Αλλά δεν ενδιαφέρει τον Θεό η αμαρτία, τον Θεό τον ενδιαφέρει η δίψα. Λυψάς για την αμαρτία ή λυψάς για το Λόγο του Θεού. Και τώρα ο Χριστός λέει «Εγώ εργάζομαι και ο Πατέρας μου εργάζεται». Και ποιο είναι το έργο σου, το έργο του, το έργο σου Κύριε. «Ουδής έρχεται προς εμέ αν αυτόν δεν ελκύσει ο Πατήρ». Αυτό είναι το έργο του Πατρός μου. Και αυτόν που ελκύει ο πατέρα και τον φέρνει σε μένα, εγώ τον σώζω. Αυτό είναι το έργο το δικό μου. Και μετά τον πηγαίνω στον πατέρα. Κανεί δεν μπορεί να πάει στον πατέρα, είναι ίδια μου. Προσέξτε, το έργο του Θεού, πατρό και το έργο του Χριστού. Και μία συγκεκριμένη μέρα ο Χριστός πρέπει να πάει στην, να αφήσει την Ιουδαία και να πάει στη Γαλιλαία, αλλά η απόφαση του είναι να περάσει από τη Σαμάρια, υπάρχει κι άλλος δρόμος. Και μάλιστα από μία πόλη, ένα χωριό, ένα μέρος που λέγεται Σιχάρ. Και στις 12 η ώρα το μεσημέρι, μαθητές φεύγουνε, τον αφήνουν μόνο του. Έξω το σχέδιο του Θεού. Τον αφήνουν μόνο του και πάνε να αγοράσουν να φάνε. Και αυτός κάθεται εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ. Ουδής έρχεται προς εμένα αν αυτόν δεν ελκύσει ο πατέρας. Και ποιον ελκύσει ο πατέρας, τη Σαμαρίτησα, την Αμαρτωλή. Και συναντιόνται κατά τύχη. <laughs> δεν υπάρχει τύχη αδερφοί. Τίποτα τυχαίο δεν υπάρχει και συναντιόνται στο συγκεκριμένο μέρος αυτή που διψάει και με την πηγή των ζώντων υδάτων. Και η πηγή των ζώντων υδάτων την πλησιάζει. Και τι της λέει, δώσε μου να πιω. Και αυτή παραξενεύεται. Εσύ ένας Ιουδαίος ζητάς από μένα που με σαμαρίτησα. Επιτρέπεται Οι μαθητέ λείπουνε. <laughs> Κύριε Θεέ μου, μόνος του είναι, μόνη τη είναι. Τι ωραίο ραντεβού. <laughs> Και το ραντεβού αυτό μπορείς να το κάνεις εσύ με τον Κύριο. Εάν έχεις γνωρίσει την πηγή των ζώντων υδάτων. Και τότε ο Κύριος της λέει, αν ήξευρες τη δωρεά του Θεού, δεν ξέρεις, αλλά υπάρχει ένα δώρο Θεού. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, εσύ θα ζήταγες από Αυτόν να σου δώσει η δωροζών. Τι της λέει τώρα αλλά σε ποια το λέει, σε αυτή που διψάει, που έχει έρθει με το κανάτι της για να πάρει νερό. Αλλά η ψυχή της διψάει. Δεν είναι ότι διψάει το σώμα της, διψάει η ψυχή της. Δεν είναι λεπρή, δεν είναι τυφλή. Αμαρτωλή είναι. Αλλά δεν διψάει γιατί, α, α, επειδή είναι αμαρτωλή, Διψάει η ψυχή της να μάθει το θέλημα του Θεού. Και του λέει «Κύριε, ούτε έντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το είδωρτο ζών» Το είδωρτο ζών ήταν αυτό που έτρεχε από κάτω. Ζωντανό νερό. Ποτάμι κάτω από το πηγάδι. Και ο πατέρας μου και το ξέρω απεριόριστο νερό. Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός μου Ιακώβ που ήταν ο Ισραήλ, ο οποίος έδωκε σε εμάς αυτό το φρέαρ και αυτό ήπια εξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Από πού κι ως που εσύ μπορείς να μου δώσεις είδωρζόν. Είσαι μεγαλύτερος, κοιτάξτε τώρα, είσαι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ, από τον άνθρωπο τον Ιακώβ που μας έδωσε αυτό το πηγάδι. Και ο Κύριος μπαίνει πια στο θέμα. Όποιος πίνει εκ του ίδατος του Ιακώβ, του ανθρώπου, θα ξαναδιψάσει. Άρα λοιπόν, μην ακούμε ανθρώπους, γιατί θα ξαναδιψάσουμε. Όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα δώσω αυτόν, αυτός δεν θα ξαναδιψάσει στον αιώνα. Αλλά αυτό το νερό που εγώ θα του δώσω, τι ωραία που είναι αδερφοί, θα γίνει σε αυτόν πηγή υδατοζώντος, αναβλίζοντα η ζωή είναι αιώνια. Δηλαδή δεν είναι ότι εγώ θα σου δώσω νερό και θα ξεδιψάσεις, αλλά εγώ θα σου δώσω νερό που θα δίνεις και στους άλλους να ξεδιψάνε. Είμαστε, ακούσατε με προσοχή, ταπεινώθετε και εγώ θα σας ευλογήσω. Θα σας δώσω τα ελέη του Δαβίδ. Δηλαδή, εάν πιείς από το νερό που εγώ θα σου δώσω, από αυτό το νερό εσύ και θα ξεδιψάσεις και θα ξεδιψάσεις και τους άλλους. Δεν είναι μόνο για σένα. Αυτό είναι ο δούλος και η δούλη του Θεού. Και έτσι επί τους δούλους μου και επί τα δούλας μου θέλω εκχέη από του πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει. Και η γυναίκα λέει, Κύριε, δεν έχει καταλάβει και πολλά πράγματα, αλλά έχει εντυπωσιαστεί δώσ' μου από το είδωρο αυτό για να μην διψώ και να μην έρχομαι να αντλώ. Τι την αποσχολεί. Η κούραση να πάω να γεμίσω το κανάτι μου. Αλλά τώρα πρέπει να έρθει το κρίσιμο σημείο της ταπείνωσης. Αλλιώς δεν μπορεί να ξεδιψάσει. Και λέγει προς αυτήν πήγαινε φώναξε τον άντρα σου άκου τι της είπε μα εδώ μιλάμε για νερό ζών αλλά πρέπει να ταπεινωθεί, πρέπει να εξομολογηθείς πρέπει, πρέπει, πρέπει και επεκρίθη γυναίκα δεν έχω άντρα ο κύριος τώρα θα τη φέρει στο κρίσιμο σημείο. Καλά λες ότι δεν έχει άντρα. Πέντε άντρες έχεις λάβει και αυτός τον οποίο έχεις δεν είναι δικό σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η γυναίκα είπε αυτό που έπρεπε να πει. Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Καταλάβατε πώς τον βλέπει το Χριστό τώρα. Προφήτη δεν τον βλέπει σαν την πηγή των ζώντων υδάτων, τον βλέπει σαν προφήτη. Καλό βήμα είναι. Πολύ καλό βήμα είναι. Τι θα πει προφήτης, έχει λόγο Θεού. Ξέρει. Ευκαιρία να μάθω. Γιατί διψάει. Πού πρέπει να προσκυνάω. σε προφήτης, εσύ ξέρεις. Δεν του λέει τίποτα άλλο. Του βγάζει τη δίψα της. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό θέλει ο Χριστός. Να του βγάλεις τη δίψα σου. Τι διψάς αδερφέ. Διψάς για τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Διψάς για το Λόγο του Θεού. Αλλά το πιο σοβαρό από όλα. Διψάζει για την παρουσία του Θεού. Γέλα πες μου τώρα που κατάλαβα ότι είσαι προφήτης. Γιατί πάντα πράγματι πέντε άντρες έχω λάβει και αυτό τον οποίο έχω δεν είναι δικό μου. Είσαι προφήτης πες μου όμως δώσε μου μια απάντηση. Διψάω να μάθω θέλω να μάθω. Οι πατέρες ημών τούτο το όρος προσεκίνησαν. Εσείς όμως οι Ιουδαίοι λέγεται ότι εν Σερουσαλήμ είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνούμε. Πού πρέπει. Φοβερό ερώτημα ήταν την έκαιγε αυτή ήταν η δίψα της. Πού πρέπει να προσκυνώ. Στην Παναγία της Τίνου που πήγαινα εγώ. Στην Παναγία του Σιμελά. Πού πρέπει να προσκυνώ. Και η απάντηση είναι για αυτήν συγκλονιστική. Γυναίκα πίστευσέ με ότι ούτε στο το όρος τούτο, ούτε στα Ιεροσόλυμα θέλει κανείς να προσκυνήσει τον Πατέρα. Αλλά είναι πολύ σοβαρό. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν ξέρετε. Εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο δεν εξεύρωμε. Γιατί, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Εσείς προσκυνάτε χωρίς αποκάλυψη Θεού. Δεν έχετε αποκάλυψη Θεού. Προσκυνάτε κάτι χωρίς να το ξέρετε. Εμείς προσκυνούμε με αποκάλυψη. Πόσο σοβαρό αδερφοί αγαπητοί είναι να έχεις φανέρωση Θεού. Όχι να νομίζεις. Νομίζανε ότι έπρεπε εκεί στη Σαμάρια νομίζανε μήπως στα Ιεροσόλυμα. Εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμεν. Γιατί, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Και γιατί είναι εκ των Ιουδαίων, γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Κοιτάξτε αγαπημένα μου αδέρφια, Σαμαρίτησα, μια μαρτωλή γυναίκα, Δαβίδ, ένας σοπανάκος. Δανιήλ, ένας πιτσιρικάς, συγγνώμη κύριέ μου, εχμάλωτος. Αλλά και άλλους πολλούς. Ελισέ, Ηλίας και άλλους πολλούς. Ισαΐας, Ιερεμίας, παιδίων είμαι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός τον έχει εκλέξει όχι εν προσωποληψία, αλλά βλέποντας τη δίψα του. Τη δίψα του είδε. Προγνώρισε τη συνέχεια και βλέπει τη δίψα του. Βλέπει τη δίψα μου, βλέπει τη δίψα σου. Βλέπει αν διψάς, πόσο διψάς. Τι διψάς. Τα βλέπει όλα. Και έχει προγραμματίσει. Αλλά άκουσε να σου πω. Έρχεται ώρα και ήδη είναι όταν οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Γιατί ο Πατέρας τι του ζητεί τους προσκυνούντας. Τι ακούει η αμπαρτολή γυναίκα. Τι ακούει επειδή ψάει. Ο πατήρ τι του ζητεί τους προσκυνούντας αυτούς. Ο Θεός είναι πνεύμα, τα ακούς σαμαρίτησα. Και οι προσκυνούντες αυτών εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνούνε. Μα τι της λέει, σε ποιον το λέει. Στο έχει πει εσένα. στο έχει πει μέσα από το λόγο του. Σου έχει πει ότι ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες σε Αυτόν εμπνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνάνε. Στο έχει πει. Όταν το διάβασες, το προσπέρασες ή κάθισες εκεί. Να πεις τι λέει τώρα. Οι αληθινοί, υπάρχουν αληθινοί και ψεύτικοι. Για ακούτε να το ξαναδιαβάσω. Διότι ο πατήρ τι ζητεί τους προσκυνούντας ο Θεός είναι πνεύμα. Οι προσκυνούντες αυτών Αυτόν εμπνεύματη και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Υπάρχει αληθινός προσκυνητής και ψεύτικος. Πώς προσκυνάς το Θεό. Ερχόμαστε, γονατίζουμε και προσευχόμαστε. Για τον εαυτό μου το λέω στο σπίτι μου το βράδυ που προσεύχομαι. Πώς. Τον προσκυνάς με το Πνεύμα το Άγιο και με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Διψάς για το Πνεύμα το Άγιο και για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Διψάς. Και αμέσως η δίψα τώρα αλλάζει. Εξεύρω Κύριε ότι έρχεται ο Μεσσίας. Ο λεγόμενος Χριστός όταν έρθει εκείνος αυτός θα αναγγείλει μας τα πάντα. Και μια τρομακτική απάντηση. Εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο Λαλόνση. Κόκαλο η Σαμαρίτησα. Δεν ξέρω αν τριχιάζω τώρα από και που το σκέφτομαι. Πλέον αμαρτωλεί και της αποκαλύπτεται ότι είναι ο Μεσσίας και το πιστεύει. Βλέπει έναν άνθρωπο Ιουδαίο που της λέει και καταλαβαίνει ότι είναι προφήτης. Της λέει και πράγματα ότι υπάρχουν αληθινοί και ψεύτικοι προσκυνητές. Και αν θέλεις να είσαι αληθινός προσκυνητής, πρέπει να προσκυνάς τον Πατέρα μόνο εν πνεύματι αγίου και αληθεία. Μόνο. Εγώ πώς προσκυνάω. Ξέρετε θα πει προσκυνάω. Γονατίζω και φωνάζω. Εξητώ. Πώς. 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 και το πίστεψε και πάνω σε αυτό έρχονται οι μαθητές με τρόφιμα και παρατάει το σταμνί και φεύγει τρεχάλα για το χωριό της γιατί, γιατί έχει γεμίσει από τα ύδατα τα ζώα και πρέπει τώρα να τα βγάλει είναι γεμάτη από τα ύδατα τα ζώα δεν μπορεί να τα κρατήσει μέσα της πρέπει να τα βγάλει Οι μαθητές τον βλέπουν να μιλάει με τη γυναίκα, δεν τολμάνε να πούν τίποτα γιατί είναι η παρουσία του Θεού και του λένε να φας. Και σου λέει αυτός, εγώ έχω δικό μου φαΐ. Δεν ξέρουν αυτοί ότι σε λίγο θα φάει στη Σιχάρ. Αυτό ο Κύριος τα ξέρει όλα. Θέλω να του δώσει να φάει. Ε, όχι. Το δικό μου φαΐ είναι να κάνω το θέλημα του πατρός μου και να το τελειώσω. Πού θα το τελειώσει, τη Σιχάρ. Θα μείνω δύο μέρες. Το ξέρει. Ξέρει ότι αυτή η γυναίκα θα έχει καρπό. Θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί διψάει. Καταλάβατε ποιος έχει καρπό. Έχει αποτέλεσμα αυτός που διψάει. Εάν δεν διψάς, ούτε ίχνος καρποφορίας. Τίποτα. Θα εντυπωσιάζω με το παραστημά μου, με τα μπράτσα μου, με τα λόγια μου. Είδατε τι ωραία που κηρύττω. Υπάρχει καλύτερο κηρύκας από μένα. Αυτό είναι. Έχει πλημμυρίσει ο Θεός μέσα σου με είδωρ ζών, αναβλήσων, η ζωή νεώνιων. Έχει πλημμυρίσει ο Θεός την καρδιά σου, τη ζωή σου με είδωρ ζωντανό για ζωή αιώνιο. Ο Κύριος ξέρει ότι τη Σαμαρίτη έχει πλησιά, πλημμυρίσει. Για τους μαθητές δεν ξέρει ακόμη. Δεν έχει γίνει αυτό για τους μαθητάς. Μα θέλει να φάει. Το δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του Θεού και να το τελειώσω. Πρέπει να το τελειώσω. Έχω έργο ακόμη, έχω δουλειά. Τώρα πάει η Σαμαρίτσα να μου δημιουργήσει πραγματικά το έργο μου. Και τρέχει η Σαμαρίτσα στο χωριό και λέει: Πώ που ελάτε να δείτε κάποιον, ε. μου είπε Όλα, όλη τη ζωή μου, Λέτε να είναι αυτό ο Μεσσίας. Και όλη Σιχάρ Γι' αυτό πέρασα τη σιγά. Άκουσε, πίστεψε και πήγανε στο Χριστό. Όλο το χωριό πίστεψαν την αμαρτωλή. Όλο το χωριό ήταν διψώτες. Κύριε Θεέ μου, διψώτες. Κάνε σήμερα Κύριε όλοι όσοι είμαστε εδώ να είμαστε διψώντες σε παρακαλώ. Κάμε Χριστέ μου, για να έχουμε καρπό. Ξέρετε τι καρπό έχει αυτή η αιμαρτωλή. Όλη τη η χάρα. όλο το χωριό της. Γιατί μέσα της αυτό το είδωρ το οποίο της έδωσε ο, η πηγή του ζώτων ζώτων υδάτων έγινε είδωρ αναβλίζων η ζωή νεώνιων. Καταλάβατε αδερφοί αγαπητοί τι κάνει ο Χριστός. Σε αυτή τη γυναίκα έδωσε είδωρα να βλύζουν η ζωή Γιατί δίψαγε. Και όλο το χωριό άρχισε επειδή δίψαγε να παίρνει το είδωρ το ζώνα από αυτήν και αν είπαμε πάμε να τον δούμε. Και πάνε και τον βλέπουνε και πιστέψανε στα λόγια της πιστέψανε στα λόγια της αμαρίτης Μα είναι δυνατόν, μα είναι δυνατόν. Και ξαναλέω τώρα, άραγε στα λόγια τα δικά μου υπάρχει κανείς που να πιστεύει. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δίνεται αναιρεθεί ότι ο οίκος μου θα γεμιστεί. Το κρίσιμο σημείο είναι τι λες εσύ, αγρονιγόρασα, πέντε ζεύγοι βγών και θέλω να τα δοκιμάσω, γυναίκα είναι υφεύθυν. Ή θα πας σε αυτόν που σε προσκαλεί και σου λέει έλα τα έχω πάντα έτοιμα. Έλα να φάτε. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Καταλάβατε τι μας λέει αδερφοί ελάτε, πού, στο σπίτι σου, στο ταμείο σου, ελάτε και εγώ θα σας δώσω ή ζών. θα σας δώσω να φερανθεί η ψυχή σας, θα σας δώσω πράγματα που δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Θα πλημμυρίσει η ζωή σας από το είδωρ το ζών και θα εξέρχεται να αναβλίζων η ζωή είναι Ελάτε, θα πας αδερφέ. Άκου το, σε παρακαλώ. Θα πας αδερφή». Θα πας, αλήθεια λες, ή θα το ξεχάσεις. Θα πας σήμερα στην πρόσκληση. Τότε ήταν η Σαμαρίτσα, σήμερα είμαι εγώ. Δεν είναι και Αλλά πίσω από τη Σαμαρίτσα και πίσω από μένα είναι ο Ιησούς Χριστός. Yeah. Θα πας ή χαμογελάς ή παίζεις ή δεν προσέχεις. Ακούς, ταπεινώνεσαι, σε εγώ, σε μένα. Κύριε Θεέ μου. Και όταν τον βλέπουν, του λένε έλα να κάτσεις λίγο. Και κάτσε δύο μέρες και εκεί έφαγε. Αυτά που είχαν οι μαθητές, οι μαθητές έπρεπε να φύγουνε για να μείνει μόνος του με τη Σαμαρίτσα. Αυτό ήταν το σχέδιο του, αυτό ήταν το έργο του. Δεν ήταν να πάνε να ψωνίσουν, ήταν να φύγουνε. Ξέρει ότι θα φάει στη Σαμάρια, το καλύτερο θα του δώσουνε. Δύο μέρες τον φιλοξενήσανε. Και όταν έφυγε, είπαν στη Σαμαρίτσα... Δεν πιστεύουμε τώρα ότι αυτός είναι ο Μεσσίας από αυτά που μας είπες. Αλλά ακούστε, πιστεύουμε γιατί εμείς γνωρίσαμε. Πιστεύουμε γιατί εγώ εγνώρισα. Τι εγνώρισες, ότι αυτός είναι ο αληθινός σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Και πού το γνώρισες, όταν τον φώναξα σπίτι όταν το φώναξε και κάτσα δύο μέρες σπίτι μου, τον γνώρισα. Αδερφιά μου, αδερφή μου, αδερφέ μου, είμαστε είσαι προσκεκλημένος σήμερα. Τη πηγή των ζώντων υδάτων, σε προσκαλεί ο Χριστός. Μόνος σου. Όχι με τον άντρα σου, ούτε με τη γυναίκα σου ούτε με το παιδί σου. Μόνο σου σε προσκαλεί για να σου δώσει να πιείς είδο ζών το οποίο θα μεταβληθεί. Όπως ακριβώς το λέει. Σε πηγή ύδατος αναβλίζοντος η ζωή αιώνιων σε αυτούς που ακούνε. Και το ερώτημα θα πας σε αυτή την πρόσκληση. Σε ρωτάει ο Θεός, με ρωτάει ο Θεός. Αδερφέ, σε προσκαλεί ο Χριστός, θα πας, Αμή. θα πας Αμή. ή θα το ξεχάσεις, Αμή. θα πας. Μας προσκαλεί στο ταμείο μας, μας προσκαλεί να είμαστε οι δυο μας, όπως η Σαμαρίτσα με τον Χριστό, τους έδιωξε όλους τους άλλους, όλους του μαθητά πηγαίνετε να αγοράσετε να φάμε. Μα τα χρειάζομαι. Όχι, δεν τα χρειάζομαι. Αλλά πρέπει να είμαι μόνο μου. Ακούτε το, σα παρακαλώ. Σε προσκαλεί σε μια προσωπική συνάντηση. Και όταν μου είπε, θα έλθει. Εγώ διαλύθηκα και είπα, Κύριε, βοήθησε με να έλθω. Amen.